Δημήτρη, είναι λίγο παράδοξο που αυτό το παιχνίδι έλεξε 0-0. Ε? Ναι, ναι, νομίζω ότι με τις φάσεις που είχε το παιχνίδι και το ρυθμό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είναι κάπως άδικο το 0-0 για τους φιλάθλους που ήρθαν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Δεχτήκατε πολλές φάσεις. Μάλλον κάτι δεν πήγε καλά, έτσι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, νομίζω ότι η ζέστη έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Μας εξουθένωσε, αλλά από εκεί και πέρα εντάξει, νομίζω ότι δημιουργήσαμε και πολλές φάσεις μπροστά. Οπότε κάπου ισορρόπησε το παιχνίδι. Το μυαλό σας, μήπως ήταν και εσάς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που είναι υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ ή και αυτή η αναβολή του πρωταθλήματος, μήπως σας αποδιοργάνωσε κάπως ή δεν έχει σχέση με τη συνολική εικόνα της ομάδας σήμερα? Όχι, όχι, νομίζω ότι όλα τα παιδιά μας ήταν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και κοιτούσαν μόνο αυτό το φιλικό. Και δεν έχει κάποια σχέση η διακοπή και το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είδαμε πολλούς νέους παίκτες σήμερα, νεαρούς σε ηλικία. Πώς νιώθετε παίρνοντας παιχνίδια στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ σταδιακά? Είναι κάτι πάρα πολύ καλό, γι' αυτό και η ομάδα κάνει αυτά τα φιλικά παιχνίδια, ώστε για τα παιδιά που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής να βρουν ρυθμό και να βοηθήσουν την ομάδα στα ευρωπαϊκά μάτς και στο πρωτάθλημα, αν χρειαστεί. Δημήτρη, πόσο σας δυσκολεύει το ότι, για παράδειγμα, δεν είστε σήμερα στη Λιβαδιά, όπως λογικά θα έπρεπε να είστε και ήσασταν στην Ξάνθη? Εντάξει, σίγουρα αγωνιστικά δεν μας βοηθάει. Αλλά από εκεί και πέρα η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα πρέπει να αλλάξει. Και αν αυτό βοηθάει, τότε είναι θετικό.